Δράση τέταρτη. Κατασκευή και επέκταση κλειστών δομών σε νησιά. Ο σχεδιασμός προβλέπει τα ακόλουθα. Λέσβος. Στη Λέσβο κλείνει σταδιακά η υπάρχουσα δομή στη Μόρια, ενώ θα δημιουργηθεί νέα κλειστή δομή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Χωρητικότητα 5.000 συν. Χίος. Στη Χίο Μίος κλείνει η υπάρχουσα δομή και δημιουργείται νέα κλειστή δομή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Ομοίως ίδια χωρητικότητα. Σάμος. Στη Σάμο κλείνει η υπάρχουσα δομή, ενώ η υποκατασκευή δομή θα επεκταθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, και αυτή με χωρητικότητα 5.000 συν. Εδώ θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχουμε ολοκληρώσει και οι νέες δομές οι οποίες θα κατασκευάσουμε θα έχουν αυτήν εδώ τη μορφή. Εδώ βλέπετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει χώρους με τον μπλε χρωματισμό, είναι οι χώροι διαμονής του προσωπικού, με τον ροζ είναι οι χώροι που θα τρώνε, υπάρχουν γήπεδα, υπάρχουν χώροι λατρευτικοί, υπάρχουν σχολεία. Και βεβαίως υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις που αφορούν σε καυσοδοσία, σε νερό, σε πετρέλαιο, σε βιολογικούς καθαρισμούς και βεβαίως οι χώροι ενδιέτησης του προσωπικού που θα λειτουργεί τη δομή αυτή. Και ο τρόπος με τον οποίο θα στρατονίζουν, θα μένουν, είναι αυτός. Δυνατότητες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι πέρα της πρώτης και δεύτερης φάσης που αφορούν στο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πλάνο, στο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης περιλαμβάνεται επίσης μια εξίσου σημαντική και αναπόσπαστη φάση που αφορά στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, όπου εξετάζονται σενάρια, επιλογές και δυνατότητες. Κάνουμε μία πρόβλεψη χρησιμοποιώντας οικονομίες κλίμακας και κατασκευάζοντας ευθύς εξ αρχής ένα kit το οποίο θα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά με στόχο αρχικό να πάμε στις 5.000 στις οποίες είπαμε. Δεν θέλουμε, εάν κάτι παρουσιαστεί, να μην έχουμε προβλέψει τη δυνατότητα απορρόφησης. Την ποσόστοση συγκριτικά σε όλη την Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό. Ποια είναι και τι σημαίνει αυτό. Συγκεκριμένος αριθμός. Πόσος θα κρατηθεί και πόσος θα φύγει. Αναφέρεστε στο εσωτερικό της χώρας. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν θα πω ποσόστοση. Θα αποφύγω να το πω. Όχι γιατί φοβάμαι το νούμερο, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Προσπαθούμε να τηρήσουμε αναλογικότητα. Η αναλογικότητα όμως σχετίζεται με πάρα πολλούς παράγοντες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε αυτό έχουμε ξεκινήσει. Ξέρουμε το πλήρες αποτύπωμα στην Ελλάδα ποιο είναι και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την αναλογικότητα. Μιλώντας πάντα με τις τοπικές κοινωνίες και με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί. Και όπως είπα στο τελείωμα της εισήγησής μου, υπάρχει και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή συνεχώς, ξέρετε, έχουμε μία, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο από το background μου, μία επιχείρηση σε εξέλιξη. Σε μία επιχείρηση καθημερινά αξιολογείς την κατάσταση και καθημερινά αναδιαμορφώνεις τις επιλογές σου. Αυτό κάνουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, μεσοπρόθεσμο και καθημερινά αναδιαμορφώνουμε τις επιλογές μας και διαμορφώνουμε σενάρια. Είναι μια διαδικασία συνεχής αυτή. Υπάρχει σχέδιο το οποίο το εφαρμόζουμε. Να ρωτήσω παρακαλώ, σε αυτά τα κλειστά κέντρα, τα προαναχωρησιακά, θα φιλοξενούνται γυναίκες και παιδιά, κατά πρώτον, ή θα λειτουργήσουν στα πρότυπα της Αμυγδαλέζας το 2013-2014.
Και κατά δεύτερον, τι είδους εγκαταστάσεις είναι αυτές? Είναι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή θα γίνουν μελιόμενα με νέες κατασκευές? Ευχαριστώ. Αναφέρεσαι στα νησιά? Ναι, ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι σας, όχι βεβαίως, δεν είναι υφιστάμενες. Θα χτιστούν από την αρχή. Ναι, σας απάντησα αυτό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος σας, όπως γίνεται και τώρα, μέσα στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν περιοχές, να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, που σε άλλες περιοχές θα είναι οι γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με τα παιδιά τους, κάποιες άλλες περιοχές τα παιδιά, κάποιες άλλες περιοχές άρενες, οι οποίοι είναι, και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά και κατά εθνότητα. Είναι η πρακτική την οποία ακολουθούμε μέχρι τώρα. Στην Μυτιλήνη και στη Χίο φτιάχνονται δύο νέα. Στην Σάμο αυτό το οποίο φτιάχνεται ήδη και θα είναι έτοιμο στους τρεις πρώτους μήνες του 2020 επεκτείνεται. Τι θα κάνουμε εκεί? Το κέντρο θα υλοποιεί ταυτόχρονα δύο δράσεις. Θα εισέρχεται μέσα ο πρόσφυγας, ο μετανάστης, και εκεί θα γίνεται η ταυτοποίησή του και εκεί θα ξεκινούν οι διαδικασίες χορήγησης του ασύλου. Το ίδιο κέντρο μέσα του θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω υποτμήματα, όπου εκεί οι διαφορετικές ομάδες θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Διαφορετική διαχείριση θα είναι στο προαναχωρησιακό κέντρο, διαφορετική διαχείριση σε αυτούς οι οποίοι αιτούνται άσυλο, διαφορετική διαχείριση στις μητέρες με τα ανήλικα, διαφορετική στις οικογένειες. Έτσι λοιπόν, μέσα στο... Όλα αυτά όμως γύρω από μια μάντρα, ένα σειρματόπλεγμα. Βεβαίως. Λέτε, θα τους έχουμε εκεί αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να ξεκαθαρίσει το αν δικαιούνται ή όχι άσυλο. Και έχετε διατυπώσει τη δέσμευση ότι αυτές οι διαδικασίες θα επισπευστούν. Θα γίνει όμως αυτό? Ναι. Ή θα καταλήξουμε να υπολογίζετε εσείς ότι, ας πούμε, στη Μυτιλήνη αυτό το κέντρο θα έχει 5.000 άτομα και στο τέλος θα έχουν λιμνάσει τόσες αιτήσεις ασύλου που θα χρειάζεται να φιλοξενεί 10.000. Ναι. Υποθετικά δεν μπορώ να σας απαντήσω εάν θα γίνει ή όχι. Οι δομές πια στην ενδοχώρα θα είναι ελεγχόμενες. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ναι, δεν θα βγαίνει το κάθε άτομο που φιλοξενείται εκεί όποτε θέλει? Θα πρέπει να έχει ειδική άδεια? Να ξεκινήσω από το εξής. Δεχόμαστε, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, μεγάλους αριθμούς. Η κρίση είναι σημαντική και οφείλουμε να τη διαχειριστούμε. Οφείλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι εκτός από τη διαχείριση των μεταναστών, που θέλουμε να την κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο και μέσα σε ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο, έχουμε να διαχειριστούμε και τον ελληνικό λαό. Έχουμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό το συνέστημα της ασφάλειας. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Τι θα ισχύσει λοιπόν? Δηλαδή, θα ζητάει κάποιος άδεια για να βγει? Βεβαίως. Η οποία μπορεί και να απορρίπτεται, ας Βεβαίως. Πούμε. Και μπορεί, εάν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις τις οποίες θα θέσουμε. Διότι ερχόμενος στη χώρα μας πρέπει να υλοποιήσει, να εφαρμόσει, να ακολουθήσει και κάποιες υποχρεώσεις, τότε και η χώρα μας οφείλει να λάβει μέτρα. Και τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι είτε να διακόψει τη διαδικασία χορήγησης ασύλου ή να τον μεταφέρει σε κάποιο άλλο κέντρο,